Με λένε Κωνσταντίνο Χατζιαγάπογλου. Ασχολούμαι με την παραγωγή ελληνικού κετσέ, ο μοναδικός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η ιστορία της επιχείρησης αρχίζει πολλά χρόνια πριν, όταν η οικογένειά μας βρέθηκε στην Αθήνα μετά την καταστροφή της Μικράς Ασίας και τους δόθηκε ένας φάγκος για να πουλάνε σάμαλοι Αθηνάς και Ερμού. Χρησιμοποιώντας μαλλί που τους δόθηκε για τα στρώματα, η γιαγιά μου γνώριζε να φτιάχνει νήμα από μαλλί. Και έτσι βρέθηκε ένας Αρμένιος και συνεταιριστήκανε για να δημιουργήσουν τον Κετσέ. Το 1953 περίπου δημιουργήθηκε από οικοτεχνία, η επιχείρησή μας έγινε βιοτεχνία. Μεγάλωσα εδώ μέσα, έχω ζήσει την παραγωγή από μικρό παιδί. Ήθελα να αυξήσω αυτό το χαρτοφυλάκιο, να βοηθήσω στο ήδη υπάρχον, ταυτόχρονα να φτιάξω και στην ουσία τους φέλτερς, που είναι κάποια αξεσουάρ φτιαγμένα από μάλινο και τσέ. Γι' αυτό ασχολήθηκα πιο πολύ με το design felt. Η οικογένειά μου στην αρχή, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, στη χώρα, ήταν λίγο διστακτική. Η αρχή έγινε το 2009, όταν έφτιαξα την πρώτη χειροποίητη θήκη για λάπτοπ από Κετσέ. Ήταν η πρώτη επίσημη δοκιμή που έγινε. Τον Ιούλιο του 2014 κατασκεύασα το πρώτο ζευγάρι παπούτσι από Κετσέ. Ήταν το πρώτο που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Καταφέραμε από το πάγκο του προπάπου στη γωνία Ερμού και Αθηνάς, τα φέλτες πλέον να πουλούνται στην Ελλάδα και σε διάφορα σημεία του εξωτερικού. Χαίρομαι που τελικά ακολούθησα την καρδιά μου και το ενστικτό μου και έμεινα στην Ελλάδα. Μαζί με την οικογενειακή επιχείρηση εξελίσσομαι και εγώ ο ίδιος. Κατάφερα να δημιουργήσω κάτι πρωτοποριακό για τη χώρα μας. Όχι μόνο γιατί αποφάσισα να μείνω στην Ελλάδα όταν όλοι μου έλεγαν να φύγω, αλλά και γιατί αφοσιώθηκα στο να εξελίξω την οικογενειακή επιχείρηση τριών γενεών. Να χρησιμοποιήσω τον μάλινο κετσέ σε αξεσουάρ μόδας και όχι μόνο.